είναι η έκθεση. Αυτό είναι το έργο που το είχε εδώ πάντα. Τα λουλούδια, τα μπέφωνάκια. Εδώ έχουμε πάλι απόσπασμα από τη κίτρινη και αυτό το κόμμα και από τη διαφήμιση. Ένα απόσπασμα και ένα μικρό βιογραφικό. Βλέπουμε τον Γιώργο σε τρεις ηλικίες. Ξεκινήσουμε. Εδώ θα ξεκινήσουμε από το πρώτο. Λοιπόν, εδώ είναι πλάκες χαραγμένες χαϊκού. Είναι το γνωστό σκοτωμένο πουλί, ένα πορτρέτο που κάνει κοπέλα καθιστή του 57 και του 58 και είναι η μήτρα από την οποία τυπώνεται στην πρέσα πάνω στο χαρτί το έργο και τα εργαλεία τα οποία τα περισσότερα τα φτιάχνει μόνος του. Εδώ βλέπουμε από το... Ναι, τα πινέλα, εδώ είναι από το Δάφνης και Χλώη οι ξυλογραφίες που έφτιαξε, το δοκίδιο ιστορίας του κόμματος στο προσχέδιο για τη σύγχρονη εποχή και πολλά προσχέδια για κάθε βιβλίο που σχεδιάζει. Και εδώ είναι κάποια προσωπικά του πινέλα. Εδώ είναι το χωριό Πύργους, το πουλί, οι αγριόπαπτες. Του 60 το μαύρο βουνό είναι εντυπωσιακό πως έχει χαράξει για να δώσει το αρχικό του έργο που ήταν μελάνη ακουαρέλα και το πετυχαίνει με τη χάραξη του ξύλου. Και εδώ βλέπουμε το πύο με αγρότες του 61. Βλέπουμε με τι πλούτο χρησιμοποιεί το καλέμι, με τι φαντασία, με τι εύρος που δεν είναι συνηθισμένο. Εδώ είναι ζευγάρι. Είναι ζευγάρι του 88, το ερωτικό και κυνηγεί στο δάσος η Άννα. Αγαπούσε πολύ να χαράζει γυμνό, άλλωστε είναι βασικός, βασική σπουδή στην καλότητα του γυμνό. Και γυμνό με βούλα. Αυτό είναι ένα γιαπωνέζικο εργαλείο, το έφτιαχνε μόνος του βέβαια, με πάπυρο που τύπωνε. Εδώ είναι ενδεικτικά από τα δεκάδες, τις δεκάδες σημειώσεις, το πόσο δείχνεται για κάθε έργο. Εδώ βλέπεις ότι για να σχεδιάσει έγραφε τις σκέψεις του, για να κάνει μια σύνθεση, μελέτα για το θέμα του. Υπάρχει πολύ μεγάλο.